Θα ήθελα πριν απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς όλες και όλους που είναι μαζί μας απόψε, που ξεπέρασαν σε αριθμό και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες. Και θα ήθελα να πω ότι τους χαιρετίζω με χαρά, γιατί ανάμεσά τους βλέπω νέους και παλαιούς συντρόφους και συναγωνιστές από την περίοδο του Ρίγα Φεραίου, του ΚΚΕ εσωτερικού, του συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και δυνάμεις από το σοσιαλιστικό χώρο, δυνάμεις από την πολιτική οικολογία, δυνάμεις και πολίτες που ανήκουν σε αυτό που λέμε ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο στην Ελλάδα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η παρουσίαση της δράσης 2 χρόνων στο Ευρωκοινοβούλιο έγινε αφορμή για ένα διάλογο που ήδη ξεκίνησε με τις ομιλίες που προηγήθηκαν του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα, του Πάνου, του Γιάννη, του Μιχάλη, του Ηλία. Έξω, δεν ξέρω αν το πήρατε όλοι, όσοι δεν το πήρατε μπορείτε να το πάρετε, υπάρχει ένα μικρό βιβλίο που είναι μια επιλογή αποσπασμάτων από τη δράση αυτών των 2 χρόνων. Το έκανα γιατί θεωρώ ότι η δημόσια λογοδοσία είναι υποχρέωση κάθε αιρετού, είτε προσώπου είτε συλλογικού οργάνου. Όχι μόνο για να λες, αλλά κυρίως για να ακούς τα σχόλια, την κριτική, τις προτάσεις, τις υποδείξεις και με βάση αυτά να βελτιώνεις, να διορθώνεις, να εμπλουτίζεις. Γι' αυτό και φεύγοντας, όποιοι δεν το πήρατε, σας καλώ να το πάρετε, να το μελετήσετε. Δεν πρόκειται να το παρουσιάσω εδώ. Δεν έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο. Και περιμένω προτάσεις. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο απολογισμός είναι τμήμα μιας ευρύτερης συλλογικής δουλειάς. Συλλογικής δουλειάς της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που εκλέχθηκε εξαμελής και δυστυχώς πια είναι τετραμελής, της Ευρωομάδας της Αριστεράς, του κόμματός μου του ΣΥΡΙΖΑ, της προοδευτικής συμμαχίας που διαμορφώσαμε εδώ και λίγους μήνες στο Ευρωκοινοβούλιο, αναφέρθηκε σε αυτήν ο Γιάννης Ομπουρνούς, που είναι μια συσπήρωση ευρωβουλευτών της Αριστεράς, ευρωβουλευτών των Σοσιαλιστών, ευρωβουλευτών των Πρασίνων, που φιλοδοξεί να διαμορφώσει αυτή την προοδευτική εναλλακτική για την Ευρώπη, απέναντι στο σχέδιο της δεξιάς που απέτυχε και που απειλεί την Ευρώπη με μια διαλυτική κρίση, απέναντι στο σχέδιο της άκρας δεξιάς που είναι η διάλυση του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ενωπής και η επιστροφή σε ένα εφιαλτικό παρελθόν. Μπροστά μας έχουμε μια επίγουσα κατάσταση με 2 αλληλένδετους στόχους. Να αλλάξει και να προχωρήσει και να αναπτυχθεί η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, εποφελία του ελληνικού λαού και ιδίως των ασθενέστερων, να ξαναγίνει ένα ισότιμο, αναπτυσσόμενο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς επιτροπία και μνημόνια. Και ταυτόχρονα, γιατί αυτά τα 2 πάνε μαζί, να αλλάξει, να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ενοποίηση με ανάπτυξη, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και περισσότερη δημοκρατία, γιατί αν δεν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη διαλυτική κρίση που την απειλεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα κάνει αυτά τα βήματα περαιτέρω ενοποίησης ή θα κινδυνεύσει, και όχι στο μακρινό μέλλον, με αποσύνθεση. Για να τα αλλάξουμε όμως αυτά και την πορεία της χώρας και τη θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη και την ίδια την Ευρώπη, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Να υπερβούμε αυτάρκειες, αδράνειες, δογματικές βεβαιότητες περί χαρακώσεις. Να γίνουμε καλύτεροι. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα βήματα που έχουμε κάνει ήδη. Η Ελλάδα δεν είναι πια μόνη και απομονωμένη. Ούτε η κυβέρνησή μας
είναι μόνοι και απομονωμένοι με αυτό το 18-1 που το βιώσαμε ασφιχτικά επάνω μας τους πρώτους μήνες. Και έχουμε κάνει βήματα στην Ευρώπη. Υπήρξε αναφορά σε αυτά. Η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος, οι συναντήσεις με τους προοδευτικούς ηγέτες, η κινητικότητα θετική στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήρθε η ώρα αυτό που κάνουμε στην Ευρώπη να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Και χαιρετίζω την κατάληξη της πρότασης του Αλέξη Τσίπρα που προτείνει να κάνουμε βήματα και να τα υιοθετήσουμε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και να τα αναπτύξουμε. Προχωράντας ένα βήμα παραπάνω, προτείνω να συγκροτηθεί ένας μονιμότερος χώρος διαλόγου, ένα φόρουμ διαλόγου των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ με ευρύτερες δυνάμεις της ανανεωτικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας, με στόχο την συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου στην ελληνική κοινωνία, με σχέδιο για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, για την ανάπτυξη της δημοκρατίας. Σε αυτό το διάλογο έχει θέση κάθε συλλογικότητα αλλά και κάθε ανέστιος κομματικά πολίτης, και είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης συμμαχίας με αριστερά προοδευτικά χαρακτηριστικά και στόχους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έτσι επέλεξε ο ελληνικός λαός και όχι για λόγους κομματικής αυταρέσκειας, είναι ασφαλώς η βασική δύναμη σε αυτό το χώρο, αλλά δεν είναι μόνος και ούτε μπορούμε μόνοι. Απαιτούνται ευρύτερες συγκλήσεις γύρω από κοινούς στόχους δημοκρατικών και προοδευτικών μεταρρυθμίσεων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με ένα σχέδιο. Με στεναχωρεί πολύ όταν βλέπω δυνάμεις και κομματικές ηγεσίες που αυτοπροσδιορίζονται δημοκρατικές και προοδευτικές και ενίοτε και κεντροαριστερές, να καταλαμβάνονται από ένα αντισύριζα μένος, από μια αντισύριζα επιθετικότητα. Και θέλω να πω μια καθαρή κουβέντα. Το αντισύριζα μένος, η αντισύριζα ιστερία, δεν είναι προοδευτική. Δεν οδηγεί κεντροαριστερά. Δεν οδηγεί ούτε καν στο δημοκρατικό κέντρο. Οδηγεί κατευθείαν στην αγκαλιά μιας έξαλλης, ρεβανσιστικής δεξιάς, νεοφιλελεύθερης, δέσμιας μεγαλοσυμφερόντων και γεμάτης με ακροδεξιά στελέχη στην ηγεσία του. Η πρόσκληση και η πρόκληση για το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου, ενώπιση και του συνεδρίου μας, είναι όπως την προσδιορίσε στην ομιλία του ο πρόεδρος του κόμματός μας, ο Αλέξης, είναι το άνοιγμα στην κοινωνία, η διαρκής εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ στο μεγάλο κόμμα παράταξη της σύγχρονης δημοκρατικής αριστεράς του 21ου αιώνα, που αγκαλιάζει και εκφράζει κάθε μέρα και περισσότερο τις κοινωνικές δυνάμεις που τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. Είμαστε κόμμα του 30, του 35%, γιατί έτσι αποφάσισε ο λαός. Δεν μπορούμε να έχουμε τη δομή, την οτροπία, τα μεγέθη του κόμματος του 4%. Και το λέω αυτό παρά ότι είμαι από τους συνιδρυτές του ΣΥΡΙΖΑ και παρά το γεγονός ότι πριν 28 χρόνια Γιάννη, με τον Γιάννη τον Δραγασάκη και άλλους συντρόφους που δεν είναι τώρα μαζί μας, όπως τον αείμνηστο Γρηγόρη Γιάνναρο ή τον Μίμη Ανδρουλάκη, ετοιμάσαμε το κοινό πόρισμα ελληνικής αριστεράς ΚΚΕ σε εποχές περεστρόικα, που άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία του συνασπισμού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, διανύουμε μια κρίσιμη καμπή με πολλές δυσκολίες, με μεγάλες προκλήσεις, με κινδύνους, αλλά και με δυνατότητες. Και έχουμε και ένα κομμάτι του κόσμου που μας έφερε στην κυβέρνηση, που νιώθει μουδιασμένο, απογοητευμένο και πρέπει να το ξανακερδίσουμε. Οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι σαφείς. Το τρίτο μνημόνιο να είναι και το τελευταίο και να τελειώσει το 2018. Να ισχυροποιήσουμε την οικονομία, να ξανάρθει η ανάπτυξη, να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, να μειωθεί η ανεργία, να καταπολεμήσουμε τις παθογένειες που έφεραν τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είναι η γραφειοκρατία, η διαφθορά, το πελατειακό κράτος στη διοίκηση, οι ταραβεριτζίδες, η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα.
τα θαλασσοδάνεια, η διαπλοκή. Και το 2019, με ένα θετικό απολογισμό, να παρουσιαστούμε μπροστά στον ελληνικό λαό με τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες στον προοδευτικό χώρο απέναντι στην εναλλακτική μιας άγριας, σκληρής, ακροδεξιίζουσας και ρεβασιστικής δεξιάς. Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι κυρίως ο απολογισμός μιας δίχρονης δράσης του Ευρωκοινοβούλιο. Εκ των πραγμάτων, όπως διαπιστώσατε, είναι η αφετηρία ενός διαλόγου. Και νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση μπορεί να είναι συμβολή στον προσυνεδριακό διάλογο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα και συμβολή σε έναν ευρύτερο διάλογο που πρέπει με την ενεργή συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ επιγόντως να οργανωθεί ανάμεσα στις δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου που δεν συμφωνούν με την έξαλλα αντισύριζα πολιτική, που έχουν ενδεχομένως αποστάσεις και κριτική για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά που διεκδικούν αυτός ο δρόμος προς τη δημοκρατία, την ανάπτυξη, την απαλλαγή από νοσηρές παθογένειες του παρελθόντος, αυτόν τον δρόμο να μείνει ανοιχτός και να μην γυρίσουμε πίσω στον νεοφιλελευθερισμό, στην εξαλότητα, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων και στα γνωστά πολιτικά τζάκια που λένε πολλά εναντίον του κράτους, αλλά φτιάχτηκαν χάρη στο κράτος. Θα ήθελα, πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω εκτός από εσάς όλες και όλους, εκτός από τους ομιλητές και τους συνεργάτες μου, χωρίς την συμμετοχή των οποίων δεν θα μπορούσε να ετοιμαστεί ούτε αυτό το φυλάδιο, ούτε να οργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ.